στο οποίο έτσι εστιάσαμε σε αρκετές φάσεις της εκπομπής. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι η ληστεία έγινε στην Panic. Αυτή είναι η γνωστή δισκογραφική εταιρεία που βρίσκεται εκεί στη Βούλα, σε ένα στενό δίπλα σε ένα φούρνο, όπως μας είπε έτσι και η Τίνα που ξέρει τη γειτονιά και το σημείο. Κάνω μία μικρή ανακεφαλαίωση. Στις 4 το πρωί μπήκανε δύο κουκουλοφόροι. Ακινητοποίησαν, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, το φύλακα. Μπήκαν μέσα, άρπαξαν τα χρηματοκιβώτια. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης που ήταν μέσα σε ένα στούντιο και έκανε τη δουλειά του, ευνηδιάστηκε. Ευνηδιάστηκαν οι δύο ληστές, οι κουκουλοφόροι που τον είδαν. Τέλος πάντων, τον φίμωσαν, τον ακινητοποίησαν. Ευτυχώς, τελικά δεν είναι σοβαρά τραυματισμένος. Υπέστη σοκ. Είχε κάποιες αμοιχές από τον τρόπο που τον φίμωσαν και τον έδεσαν. Αλλά δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Μάλιστα, νομίζω ότι έχει ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές. Αυτή τη στιγμή κλιμάκιο της αστυνομίας είναι εκεί για αποτυπώματα, για να συλλέξει υλικό από τις κάμερες. Τα έχουν κάνει όλα λαμπόγιαλο, δηλαδή πέρα από τα χρηματοκιβώτια, τα κάναν όλα γυαλιά καρφιά. Και το θετικό είναι ότι ο πολύ γνωστός και αγαπημένος μουσικός συνθέτης, που έχει υπογράψει τεράστιες επιτυχίες, είναι ελαφρά τραυματισμένος. Δηλαδή πήγε κατά κύριο λόγο προληπτικά στο νοσοκομείο. Και όχι από σοβαρό τραυματισμό. Ευτυχώς ο άνθρωπος. Ευτυχώς. Γιατί τώρα να είσαι εκεί να κάνεις τη δουλειά σου και να βρεθείς ξαφνικά μπροστά σε ένα τέτοιο συμβάν, είναι τραγικό. Λοιπόν, αλλάζω.